Ναι, Λίνα, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον νεότερο απολογισμό. Του 44 από 37 λοιπόν έχουν φτάσει νεκροί εξαιτίας του κορονοϊού εδώ στην Τουρκία και τα κρούσματα στα 1872 σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας χθες το βράδυ. Πάντως, αυτή την εβδομάδα φαίνεται να κρίνονται όλα στην Τουρκία, Λίνα, για τον κορονοϊό, γιατί όπως λένε οι ειδικοί του τουρκικού Υπουργείου Υγείας, μάλιστα, αν δεν τηρηθούν τα μέτρα απομόνωσης, τότε μπορεί να υπάρξει ανεξέλεγκτη μετάδοση του ιού. Και βέβαια οι δυσίωνες προβλέψεις για την Τουρκία δεν σταματούν. Ειδικοί από ξένα πανεπιστήμια μάλιστα προειδοποιούν ότι μπορεί και να φτάσουν τις 600.000 οι θάνατοι στην Τουρκία και τα κρούσματα στα 32 εκατομμύρια, βλέποντας βέβαια πώς ανεβαίνουν τα κρούσματα. Μάλιστα. Υπολογίζουν μαθηματικά, Λίνα. Λοιπόν, και δύο λόγια για τους Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Τουρκία. Υπάρχει μια αγανάκτηση, είναι για τρίτη ημέρα μέσα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Τέσσερις Έλληνες εδώ, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα σαλόνι, Λίνα, και πρέπει να πληρώνουν τα πάντα ακόμη και για την πολυθρόνα που κάθονται, αλλά κυρίως βέβαια για την ταλαιπωρία που υφίστανται. Οι ελληνικές αρχές εδώ προσπαθούν να τους εξασφαλίσουν τρόπο επιστροφής, αεροπορικός τουλάχιστον, αλλά με δικό τους τρόπο και πάλι, αλλά δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση ακόμη. Μάλιστα. Και ουσιαστικά ζητούν, Λίνα, μια λύση από το ελληνικό κράτος στην κατάσταση εγκλωβισμού που βρίσκονται εδώ στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ.